εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω αφανερώσει εμ αυτόν εις αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιούδας ουχίο Ισκαριώτης, Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλεις να φανερώσεις σε αυτόν εις ημάς και ουχί εις τον κόσμον. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, εάν της με αγαπά το λόγο μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν. Και προς αυτόν θέλω με ελθεί και εν αυτό θέλω με κατοικήσει. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου δεν φυλάται. Και ο λόγος τον οποίο ακούεται δεν είναι δικός μου αλλά του πέμψαντός μου πατρός. Ταύτα ελάλησα προς εσάς ενώ βρίσκομαι με θυμώνω. Δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματι μου εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Ειρήνην αφήνω εις εσάς. Ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει σας δίδω εγώ. Ας μην ταράτε την καρδιά σας μηδέας δειλιά. Ακούσατε ότι εγώ σας είπων υπάγω και έρχομαι προς εσάς, εάν με αγαπάτε ή θέλετε χαρή, ότι είπων υπάγω προς τον Πατέρα, διότι ο Πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου. Και τώρα σας είπων πριν γίνει, για να πιστέψετε όταν γίνει. Δεν θέλω πλέον λαλείς πολλά με θυμών, διότι έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν έχει ουδέν εν εμή, αλλά δι' να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς με προσέταξε ο Πατήρ ούτω κάμνω, εγέρθητε ας υπάγομεν εντεύθεν. Αμήν. Είναι η κρίσιμη μέρα, η λεγόμενη Μεγάλη Πέμπτη, όπου ο Κύριος μας δίδαξε στους μαθητάς την κλάση του άρτου, την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και τους είπε μάλιστα ότι εγώ υπάγω και εσείς εκεί που υπάγω δεν μπορείτε να έρθείτε. Και ταραχή γέμισε την καρδιά τους. Πού πας και εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε. Ο Πέτρος άλλωστε είπε, μάλιστα είπε, και την ψυχή μου βάζω υπέρ εσού. Εγώ που να πας θα σε ακολουθήσω. Οι άλλοι τρόμαξαν. Και ο Κύριος μας άρχισε να τους εξηγεί το σχέδιό του. Να τους φανερώνει, να τους αποκαλύπτει, γιατί εκτός των άλλων ο Ιησούς ο Υιός του Θεού είναι και ο προφήτης, ο προφητευμένος στην Παλαιά Διαθήκη, τον οποίον εκάλεσε και απέστειλε ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Αφού τους είπε ας μην ταράτε την ψυχή σας και ας μην δειλιά, γιατί εγώ εκεί που πηγαίνω είναι στον Πατέρα μου και υπάρχουν πολλά σπίτια εκεί τα οποία πάω να σας τα ετοιμάσω για τον καθέναν ξεχωριστά, ώστε κι εσείς να έρθετε κάποια στιγμή εκεί που είμαι εγώ. Έφτασε στο σημείο να τους φανερώσει το σχέδιό του. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όποιος πιστεύει σε μένα, είναι το κρίσιμο σημείο. Τι θα πει πιστεύω στον Χριστό? Πιστεύω ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Σήμερα πιστεύω ότι είναι ο Ανεστημένος Υιός του Θεού του Ζώντος. Πιστεύω ότι είναι ο Λόγος του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού που έγινε σάρκα καθώς τον απέστειλε ο Πατέρας να πεθάνει για τις αμαρτίες μας και να τον αναστήσει για τη δικαίωσή μας. Αλλά πιστεύω εις εμέ σημαίνει πιστεύω και στα λόγια του. Πιστεύω στο λόγο του, στον προφητικό του λόγο. Και η πίστη στον Χριστό έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του λόγου του Θεού. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι τι ακούς και πώς ακούς. Τι ακούς, ακούς το λόγο του Θεού και μόνο ή σ' αρέσει να ακούς και λόγια ανθρώπων. Ανθρώπων που αρέσκονται να μιλάνε και να λένε πολλά και διάφορα. Εσύ τι αρέσκεσαι να ακούς?
Ο Χριστός θέλει να ακούμε μόνο το Λόγο Του. Μέσα από το γεγραμμένο Λόγο ή δια Πνεύματος Αγίου. Και μάλιστα μας προτρέπει να μην λέμε πολλά και παρασύρουμε τους ανθρώπους και ταλαιπωρούνται στα λόγια μας τα πολλά. Αντιθέτως μας λέει να είσαι βραχταχής στο να ακούς, βραχής, σιγανός στο να μιλάς. Και να μην γινόσαστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί θα έρθει μεγαλύτερη κατάκριση σε εσάς. Άρα τι ακούς πρώτον και δεύτερον πώς ακούς. Ακούς με προσοχή. Ακούς με φόβο Θεού. Ακούς με αγωνία ανθρώπινη, μήπως και λυπήσεις το Πνεύμα το Άγιο. Μήπως και λυπήσεις τον Θεό. Τι ακούς και πώς ακούς, γιατί από αυτό εξαρτάται τα έργα τα οποία θα κάνεις εσύ και μάλιστα όχι εσύ, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου με σένα. Τι θα εργαστεί ο Θεός στη ζωή σου. Και αυτό εξαρτάται από το τι ακούς και πώς ακούς και ιδιαιτέρως από το τι λες και πώς θα λες. Αδελφοί, είπαμε ότι ο Θεός μας βεβαιώνει ότι κάθε έκβαση στη ζωή μας έχει την αιτία, την ακριβή που προέρχεται από τη ζωή μας. Εάν ακούς το Λόγο του Θεού και μόνο το Λόγο του Θεού, αν αποφεύγεις να ακούς ανθρώπινα λόγια από οποιονδήποτε και αν λέγονται, και αν το Λόγο του Θεού τον ακούς με προσευχή, με φόβο Θεού, με εξήτηση, όχι για να τον μάθεις, για να τον εκτελέσεις, τότε το έργο του Θεού στη ζωή σου θα είναι μη φοβούσιον, ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Με μία σοβαρότατη προειδοποίηση, ταχύς εις το να ακούς, βραδύς εις το να μιλάς. Σοβαρότατη προειδοποίηση, η οποία επηρεάζει τον εαυτό σου και το περιβάλλον σου. Και τότε, ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου, και τι σημαίνει ζητώ εν το ονόματι του Χριστού. Μην φανταστεί κανείς ότι επειδή λέω στο όνομα του Χριστού ζητώ εν το ονόματι του. Εν το ονόματι του σημαίνει ζητώ κατά το θέλημά του. Ζητώ αυτά που θέλει. Γιατί τι λέει ο Χριστός, κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα ημί διέ μου. Και πώς πάμε στον Πατέρα, όταν ζητάμε και έχουμε παρησία, γιατί ζητάμε αυτά που θέλει ο Θεός. Και ο Θεός τι θέλει? Μάλλον ο Χριστός, αλλά και ο Θεός τι θέλει? Τρία πραγματάκια. Το πρώτο είναι ό,τι ζητάμε να είναι για τη δόξα του Θεού. Ό,τι ζητάμε να είναι για την ευλογία των ανθρώπων, των άλλων. Και ό,τι ζητάμε είναι για την προσωπική πνευματική μας αναβάθμιση. Για το Θεό, για τους άλλους και για τον εαυτό μας. Και τι είναι αυτό που δοξάζει το Θεό? Ο Λόγος Του, η υπακοή στο Λόγο Του. Τι είναι αυτό που φέρνει ευλογία στους ανθρώπους? Να μιλάς σαν να μιλάς λόγια Θεού. Και τι είναι αυτό που φέρνει αναβάθμιση πνευματική στη ζωή σου? Η υπακοή σου στο Λόγο του Θεού, η εξήτησή σου στο Κύριο. Τότε ο Ιησούς Χριστός θα σε πάει στον Πατέρα και ό,τι αν ζητάς θα το λαμβάνεις, γιατί έχεις παρησία. Και όταν ζητάς με παρησία κατά το θέλημα του Χριστού, ξέρεις ότι ο Θεός σ' ακούει. Και αν ξέρεις ότι ο Θεός σ' ακούει, ό,τι ζητάς
θα λαμβάνεις. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι η ευθύνη είναι στα χέρια μας και την ευθύνη μας τη δίνει ο Λόγος του Θεού. Δεν μας τη δίνουν άνθρωποι. Μην πάρεις ευθύνη από τη λογική των ανθρώπων. Την ευθύνη θα την παίρνεις μόνο από το Λόγο του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Όλοι άθλοι, ούτε δανείς, πολλά πτεωμένα πάντες, ούτε ένας αναμάρτητος δεν υπάρχει. Μόνο ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Όλα θα παρέλθουν. Σήμερα είναι, αύριο δεν θα υπάρχει τίποτα. Μόνο ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Γι' αυτό, εάν με αγαπάτε αληθινά, πώς θα αποδειχθεί, λέει ο Χριστός, όταν φυλάτε τις εντολές μου. Ψάλαμε με όλη μας την καρδιά, σ' αγαπάμε, και λέει ο Κύριος, θα το δω, θα το καταλάβω. Πιο σωστά, το ξέρω, εάν πραγματικά με αγαπάτε. Ξέρω αν αυτό που λέτε δεν είναι φαντασία, δεν είναι η γνώμη σας, δεν είναι το συναίσθημά σας. Ξέρω ότι με αγαπάτε, γιατί βλέπω ότι αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Ξέρω γιατί σας βλέπω να αγωνίζεστε να περπατάτε την τεχλημένη οδό. Ξέρω γιατί σας βλέπω να ξέρω ότι με αγαπάτε, γιατί σας βλέπω να εξητάτε το θέλημά μου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ξέρω ότι με αγαπάτε, γιατί ακούω την προσευχή σας, την καρδιά σας, τη σκέψη σας, και εκεί που σας οδηγεί η καρδιά σας, η σκέψη σας, είναι στο να είστε εκτελεστές του λόγου και όχι επιλύσμονες ακροατές. Και το ξέρω, γιατί μπαίνετε μέσα στο Λόγο του Θεού, εντρυφάτε στο Λόγο του Θεού, επιμένετε στο Λόγο του Θεού και τουλάχιστον αγωνίζεστε να πράξετε το έργο του Θεού. Ό,τι μπορείτε κάνετε. Ξέρω αν με αγαπάτε ή δεν με αγαπάτε. Εσείς δεν το ξέρετε. Εσείς δεν ξέρετε αν πραγματικά με αγαπάτε ή δεν με αγαπάτε. Θα το μάθετε αν ακούτε μόνο το λόγο μου και αν τον ακούτε με μεγάλη προσοχή και με φόβο Θεού. Επειδή λοιπόν ξέρω ότι με αγαπάτε, γι' αυτό και θα παρακαλέσω τον Πατέρα, είπε στους μαθητάς, και λέει και σήμερα, να σας δώσει άλλον παράκλητο, άλλον διδάσκαλο, άλλον καθηγητή, άλλον υπερασπιστή σας, που θα μένει μαζί σας εις τον αιώνα. Ποιος είναι αυτός? Το πνεύμα της αληθείας, το πνεύμα το Άγιο, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό ούτε γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως και το γνωρίζετε και μένει μαζί σας και μέσα σας θα έλθει. Ποιος λοιπόν γνωρίζει αληθινά τον παράκλητο και ποιος δεν τον γνωρίζει? Αυτό εξαρτάται από το φρόνημα που φιλοξενεί ο καθένας από εμάς μέσα μας. Εάν το φρόνημά μας είναι το φρόνημα του κόσμου, δηλαδή η επιθυμία της σαρκός, η υποθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, τότε ούτε το ξέρεις, ούτε το γνωρίζεις, ούτε το καταλαβαίνεις, ούτε μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας με το οποίο ο Θεός εργάζεται τα πάντα διά του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να το γνωρίσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και μάλιστα το περιφρονείς λέγοντας, γλωσσολαλιά, είναι το πνεύμα το Άγιο, το να μιλήσουμε ξένες γλώσσες, είναι το πνεύμα το Άγιο, τι αηδίες είναι αυτά που λέτε? Εκεί έρχεται ο Θεός και λέει σε αυτούς που σκέφτονται έτσι, είστε κόσμος, έχετε φρόνημα κοσμικό, δεν έχει φύγει ο κόσμος από την καρδιά σας. Γιατί αν είχε φύγει ο κόσμος από την καρδιά σας, εσείς θα το γνωρίζατε, θα έμενε μαζί σας και θα ερχόταν και μέσα σας. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, όλα ξεκινάνε, αληθώς σας λέγω,
ώστις πιστεύει σε με, έχει τα πάντα. Όποιος ακούει το λόγο μου με προσοχή, εξητάει το λόγο μου με αλήθεια και με φόβο Θεού, αυτός θα έχει τις ευλογίες του Θεού, γιατί αυτή είναι η αιτία των πραγμάτων. Και πώς θα έρθουν οι ευλογίες του Θεού? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος μας λοιπόν αποκαλύπτει και λέει: λίγο ακόμη και θα με βλέπετε. Λίγο ακόμη και ο κόσμος δεν θα με βλέπει, αλλά εσείς θα συνεχίσετε να με βλέπετε. Όπως τον αέρα δεν τον βλέπουμε, αλλά τον ακούμε και βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Έτσι είναι και ο Παράκλητος. Ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και βλέπουμε τη συμμαρτυρία του Θεού. Κύριε μου, βοήθησέ μας. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που θα φύγει ο κόσμος από μέσα σας, το φρόνημα του κοσμικό, γιατί τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ουδε μία κατάκριση δεν υπάρχει στους περιπατούντας, ουχή κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κατανοήσει το λόγο του Θεού και αλλάξει περπάτημα, αλλάξει ζωή και περπατήσει σε νέα ζωή, όχι κατά την επιθυμία της σαρκός του, όχι κατά την επιθυμία της ψυχής του, όχι κατά την επιθυμία του πνεύματός του, όχι τι του αρέσει, τι θέλει και τι νομίζει, αλλά περπατήσει δια Πνεύματος Αγίου, τι αρέσει στο Χριστό, τι θέλει ο Χριστός και τι εντέλεται ο Χριστός, τότε αυτός περπατάει κατά το πνεύμα. Και αυτό το περπάτημα κατά το πνεύμα έχει καρπών εισαγιασμών και το τέλος ζωή αιώνιος. Εν εκείνη τη μέρα λοιπόν που θα αφαιρεθεί ο κόσμος από την καρδιά σας, από τη ζωή σας, από την ψυχή σας, εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι μες στον Πατέρα μου και εσείς είστε μέσα, και εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Ότι ο Πατέρας μου, εγώ και ο κάθε ένας από εσάς ξεχωριστά είμαστε ένα. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Όταν λοιπόν όχι μας βαφτίσει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο, γιατί η Γραφή λέει αφού λάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε, και οι μαθητές στην Έφεσο είπαν μα ούτε ξέρουμε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο, και η φυσική ερώτηση και απορία του Αποστόλου Παύλου είναι τότε σε τι βαφτιστήκατε? Δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών? Γιατί λέτε ότι δεν ξέρετε τι σημαίνει Πνεύμα Άγιο? Και οι μαθητές είπαν ναι, δεν ξέρουμε γιατί βαφτιστήκαμε στο βάφτισμα του Ιωάννου. Και κατάλαβαν και βαφτίστηκαν εν ύδατι βάφτισμα σωτηρίας, απεκδίθησαν το σώμα των αμαρτιών της σαρκός αυτών, βαφτίστηκαν Χριστό Ιησού και ντύθηκαν Χριστόν Ιησού, και καθώς άρχισαν να περπατάνε σε νέα ζωή, προσευχήθηκε ο Παύλος και τους βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και τώρα δεν περπατάνε μόνο νέα ζωή, αλλά περπατάνε νέα ζωή με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ο Κύριος λέει και για αυτούς και για όλους μας, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνες τον αγαπώνε. Και ποια είναι η εντολή του Χριστού? Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών, αυτή είναι η ταυτότητα του αληθινού χριστιανού, στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών δεύτερον, και θέλετε λάβει την επαγγελία του Πατρός τρίτον, και εξέλθετε εκ της γενεάς αυτής της πονηράς και διαστραμμένης τέταρτον. Ο έχων λοιπόν τας εντολάς μου, που είναι αυτές οι τέσσερις στο ξεκίνημά μας, και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, μόνο αυτός, ο αγαπών με που φυλάει τις εντολές μου, θα αγαπηθεί που του Πατρός. Γιατί? Γιατί όποιος έχει τον κόσμο μέσα του, την επιθυμία της σαρκός, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου, σε αυτόν δεν είναι η αγάπη του Θεού Πατρός.
Δεν υπάρχει σε αυτόν η αγάπη του Θεού Πατρός. Όποιος όμως δεν περπατάει κατά τη σάρκα, αλλά περπατάει κατά το Πνεύμα, αυτόν θα αγαπήσει ο Πατέρας. Και εγώ αυτόν θα αγαπήσω και εγώ σε αυτόν θα φανερώσω τον εαυτό μου. Σε αυτόν μόνο εγώ θα φανερώσω τον εαυτό μου. Σε αυτόν που περπατάει όχι κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Σε αυτόν θα φανερώσω τον εαυτό μου. Και ο Ιούδας, όχι Ισκαριώτης, τ' άκουσε και λέει, τι σημαίνει αυτό? Κύριε, τι σημαίνει ότι μέλεις να φανερώσεις τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο? Τι σημαίνει ότι θα κάνεις μια σοβαρότατη διάκριση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους? Σε αυτόν θα του φανερώσεις τον εαυτό σου, σε εκείνον δεν θα του φανερώσεις τον εαυτό σου. Σε αυτόν, το επαναλαμβάνω, μέσα στην εκκλησία θα φανερώνεις τον εαυτό σου, σε αυτόν δεν θα φανερώνεις τον εαυτό σου. Τι σημαίνει αυτό? Και επεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, εάν κάποιος με αγαπάει, που αποδεικνύεται να φυλάει, ότι με το να φυλάει τις εντολές μου, εγώ θα του φανερώσω τον εαυτό μου, θα του φανερώσω τη δόξα μου, θα του φανερώσω την αγάπη μου, θα του φανερώσω τα σχέδιά μου. Ο Θεός δεν κάνει τίποτα εάν δεν φανερώσει τα σχέδιά του πρώτα στους δούλους του, τους προφήτες, είπε στην Παλαιά Διαθήκη. Εγώ θα του φανερώσω τα σχέδιά μου, εγώ θα του φανερώσω τη διδασκαλία μου, εγώ θα του φανερώσω την αιώνια ζωή, εγώ θα του αποκαλύψω θησαυρούς και θα του χαρίσω θησαυρούς και κρυμμένους που κανένας δεν μπορεί να τους λάβει αν εγώ δεν του δώσω σε αυτόν. Και τότε ο πατήρ μου θα αγαπήσει αυτόν και τότε και εγώ και ο πατέρας μου θα έλθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μέσα του. Ο πάτερ μου, τότε και μόνο τότε εγώ και ο πατέρας μου θα κατοικήσουμε μέσα του. Όχι να νομίζεις ότι κατοικεί ο Πατέρας και ο Υιός δια Πνεύματος Αγίου μέσα σου επειδή σε αναγέννησε ή και σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι αυτό που αποκαλύπτει ο Θεός με το Λόγο Του. Θα έλθουμε και θα κατοικήσουμε σε Αυτόν, ναι, δια Πνεύματος Αγίου, θα αποκαλύψουμε. Θα αποκαλύψω τον εαυτό μου σε αυτόν, επειδή πήρε απόφαση να εκτελεί το λόγο μου. Επειδή αληθινά μ' αγαπάει. Επειδή δεν θέλει να λέει, αλλά θέλει να ακούει. Γιατί όταν ακούει, μαθαίνει τι πρέπει να κάνει. Και εξητάει να ακούει. Στο ταμείο του δεν πάει να πει, πάει να ακούσει. Στην εκκλησία πάει να ακούσει. Όπου και αν βρεθεί, πηγαίνει για να ακούσει, όχι ανθρώπους, τον Κύριο. Σε αυτόν θα έρθουμε και ο πατέρας μου και εγώ να κατοικήσουμε. Αυτός που δεν με αγαπάει, ποιος είναι αυτός που δεν φυλάει το λόγο μου? Αυτός που δεν φυλάει το λόγο μου δεν με αγαπάει. Σε αυτόν δεν θα αποκαλύψω τον εαυτό μου. Ναι, αλλά έχει λάβει Πνεύμα Άγιο. Ναι, αλλά έχει αναγεννηθεί. Μα δεν θα αποκαλύψω τον εαυτό μου σε αυτόν. Γιατί δεν φυλάτει το λόγο μου, γιατί δεν μ' αγαπάει. Δεν μ' αγαπάει. Και ο λόγος τον οποίον ακούτε, λέει ο Χριστός, δεν είναι ο δικός μου, αλλά είναι του Πέμψαντος με Πατρός, και αυτό έχει σημασία. Να ακούς το λόγο του απεσταλμένου, του Πατρός που είναι ο Χριστός. Να ακούς το λόγο του απεσταλμένου του Ιησού Χριστού που είναι ο Παράκλητος. Να ακούς λόγο Θεού. Τα
ταχύς στο να ακούμε, βραδύς στο να μιλάμε. Να ακούμε, αλλά τι ακούμε? Και όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, πώς τον ακούμε? Τον ακούμε με ταπεινό πνεύμα, με συντετριμμένη καρδιά, τρέμοντας το Λόγο του Θεού? Τον αγαπάς και θα σου αποκαλύπτεται κάθε μέρα ο Χριστός με το έργο Του, με τη δόξα Του. Θα σε καταστήσει προφήτη Του και θα κάνει τίποτα χωρίς να στο πει πιο μπροστά. Και συνεχίζει. Αυτά σας δίδαξα εσάς τους μαθητάς μου όταν βρισκόμουν μαζί σας. Τώρα όμως ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ο Πατέρας θα πέμψει εν το ονόματί μου με το δικό μου θέλημα, γιατί εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας στείλει τον παράκλητο. Ο Χριστός είναι ο βαφτίζων εν Πνεύματι Αγίω. Ο Πατέρας στέλνει το Πνεύμα το Άγιο και ο Χριστός το δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος πλέον θα σας διδάξει τα πάντα και θα σας υπενθυμίσει τα πάντα όσα εγώ είπα σε εσάς. Τώρα πια, αδερφοί αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιο γίνεται ο διδάσκαλος, διδακτή δηλαδή του Πνεύματος του Αγίου γινόμαστε, και το Πνεύμα το Άγιο θα μας οδηγεί. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο σπάσαν την αλήθεια, όχι άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σε οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη τον παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας, για να μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Και θα μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια μόνο αν αγαπάμε τον Χριστό, και αποδεικνύεται με το να ακούμε προσεκτικά μόνο τα λόγια του Χριστού, με πρόθεση για να εκτελέσουμε τα λόγια του Χριστού, να τα γνωρίσουμε και να τα εκτελέσουμε. Και τώρα ας μην ταράτε την καρδιά σας. Γιατί? Γιατί εγώ υπάγω αλλά ξανάρχομαι. Εάν με αγαπάτε θα χαρείτε ότι σας είπον ότι υπάγω προς τον Πατέρα. Γιατί? Γιατί τώρα ο Πατέρας μου είναι μεγαλύτερος μου. Μεγαλύτερος ως προς τη θέση. Γιατί ο Χριστός όταν ήρθε εκένωσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ώστε έγινε κατά τη θέση μικρότερος του Πατέρα, κατά τη φύση ίσως με τον Πατέρα, ο αιώνιος Θεός. Λοιπόν πρέπει να χαίρεστε γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα. Πρέπει να χαίρεστε, να θα πας όμως με επώδυνο τρόπο, να χαίρεστε γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα μου. Και τώρα σας είπων πριν γίνουν αυτά για να πιστεύσετε όταν γίνει. Εκείνο όμως που σας δίνω δεν είναι όλα αυτά που είπαμε. Εκείνο που σας δίνω είναι την ειρήνη μου. Η ειρήνη να αφήνω εις εσάς. Η ειρήνη τη δική μου δίδω εις εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει σε εσάς. Εκείνο που σας δίδω, εκείνο που έχεις, εάν έχεις, γιατί αν δεν έχεις είναι και το σημείο ότι δεν απολαμβάνεις την αγάπη του Χριστού και του Θεού. Δεν κατοικεί μέσα σου ο Χριστός και ο Πατέρας. Δεν σε διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο εις πάσα, πάντα όσα ο Θεός, ο Χριστός είπε. Δεν σε οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Η ειρήνη του Χριστού αν υπάρχει, τότε είναι αποδεδειγμένα όλα όσα ο Θεός υπάσχεται. Και ποια είναι η ειρήνη του Χριστού? Πρώτον δεν έχουμε την ταραχή και το βάρος της αμαρτίας. Δεν έχουμε το φόβο του θανάτου. Δεν έχουμε τη θλίψη, τη λύπη του κόσμου τούτου. Γιατί ο Χριστός πέθανε όχι μόνο για τις αμαρτίες μας, αλλά πέθανε όχι μόνο για τις ασθενείες μας, αλλά πέθανε
όχι μόνο για να είναι βοηθός μας, έχισε το αίμα του για να έχουμε ειρήνη με το Θεό, να είμαστε φίλοι με το Θεό. Ο φίλος σου να είναι ο Θεός, φίλος του Θεού να ονομάζεσαι. Το εγκεφαλογράφημα το πνευματικό μας είναι η ειρήνη του Θεού. Εάν έχεις ειρήνη του Θεού και δεν έχεις ταραχή, όπως λέγει, ας μην ταράτε την καρδιά σας, μη δε αστηλιά. Αν έχεις ταραχή ή φόβο, τότε πρέπει να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή. Όποιος πιστεύει σε μένα θα ξεκινήσει τη ζωή του με μένα. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, μπορώ να καταλάβω εάν έχω την ειρήνη του Θεού. Και η ειρήνη του Θεού δεν εξαρτάται από τις ταλαιπωρίες μου, τις ανθρώπινες, τις γήινες. Η ειρήνη του Χριστού εξαρτάται από τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριο, που μας, μόνο Αυτός, τη δίνει. Μόνο Αυτός δίνει ειρήνη στην καρδιά μας. Έχεις την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά σου, μη φοβάσαι τίποτα. Μη δηλιάς, μη ταράζεται η καρδιά σου. Όλο το μυστικό της ευλογίας στη ζωή μας είναι να διακρίνουμε αν υπάρχει ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μας και να τη ζητήσουμε. Το ξαναδιαβάζω. Η ειρήνη να αφήνω σε εσάς. Την ειρήνη την δική μου δίδω σε εσάς. Γι' αυτό ας μην ταράτε την καρδιά σας. Ας μην δηλιά. Ακούσατε ότι εγώ υπάγω. Αλλά πάλι έρχομαι σε εσάς. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Εάν με αγαπάτε, θα χαρείτε που υπάγω να συναντήσω τον πατέρα μου που είναι μεγαλύτερός μου. Γι' αυτό δεν θα συνεχίσω να σας λέω πολλά. Διότι έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου, αν και δεν έχει καμία εξουσία επάνω μου. Έρχεται να με θανατώσει. Αλλά εγώ δεν θανατώθηκα από το διάβολο. Έβαλα την ψυχή μου υπέρ ημών για να τη λάβω πάλι. Αλληλούια. Εάν κάποιος πεθάνει για τον κόσμο, θα ζήσει αιώνια. Όποιος ζει για τον κόσμο, εξάπαντος θα πεθάνει. Μιμητές μου γίνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς και εγώ του Χριστού. Τι έκανε ο Χριστός? Δεν με σκότωσε ο Άννας, ο Καϊάφας, οι Ρωμαίοι, ο διάβολος. Εγώ έβαλα την ψυχή μου για να την πάρω πίσω η ζωή αιώνιων. Αυτό θέλει λοιπόν ο Χριστός, αδερφοί. Σήμερα δεν θέλει λόγια πολλά, δεν θέλει θυσίες, δεν θέλει ολοκαυτώματα. Θέλει την ψυχή σου να βάλεις υπέρ του Χριστού. Παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστο εις το Θεό. Θυσία, τι θα πεις θυσία, θάνατος, σφαγή. Παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα, ευάρεστο εις το Θεό, και αυτό θα είναι η λογική σας λατρεία. Την ψυχή μου έβαλα λοιπόν υπέρ ημών, γιατί αγαπώ τον Πατέρα και τον αγαπώ, και αυτό αποδεικνύεται γιατί βάζω την ψυχή μου, επειδή έτσι με προσέταξε, με διέταξε ο Πατέρας. Έτσι κάνω. Και τελείωσε. Εγέρθητη λοιπόν, ας υπάγομεν εντεύθεν. Και εμείς λοιπόν τώρα να σηκωθούμε, αδερφοί. Να σηκωθούμε να περάσουμε απέναντι. Να περάσουμε σήμερα τον Ιορδάνη. Να βάλουμε την ψυχή μας υπέρ του Χριστού. Εγέρθητε λοιπόν και ας υπάγομεν εντεύθεν. Ας πάμε από εκεί, όχι από εδώ που είμαστε, από εκεί που είναι ο Χριστός.
μην αυτοδικαιωνόμαστε επειδή μας ευλόγησε ο Θεός, χάρις είναι. Μην αυτοδικαιωνόμαστε γιατί είμαστε σήμερα εδώ, η αγάπη του Θεού είναι. Αλλά να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και να πούμε εις πολλάπτεωμεν άπαντες, Κύριε ελέησέ μας, μετανοούμε. Από εδώ και στο εξής θα ακούμε με προσοχή το λόγο σου για να τον φυλάττουμε, ώστε εσύ που βλέπεις τα πάντα να μας ομολογήσεις ενώπιον του Πατέρα σου ότι σε αγαπάμε. Δεν θέλουμε να σου πούμε σε αγαπάμε, θέλουμε να μας πεις με αγαπάτε. Αλληλούια. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Αμήν. Αλληλούια. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο.